από τους οίκους επαιτειακών εμβατηρίων άνοιξε η μεγάλη μαθητική παρέλαση στον Εργομενό στο πλαίσιο της Εθνικής Επαιτίου του 1821. Στη διπλή γιορτή του έθνους και της Ορθοδοξίας, περήφανα οι μαθητές του Εργομενού απέδωσαν τιμές στους ήρωες της Επανάστασης. Προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία και ο Πανηγυρικός της ημέρας στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Κρυπούς και η επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων των επισήμων στην κεντρική πλατεία του Ερχομενού. Μήνυμά της, τόσο η Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στα θύματα της πρόσφατης εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Με την ψυχή βαριά από την τραγική και άδικη απώλεια όλων αυτών των παιδιών, όλης αυτής της νιώτης στο δυστύχημα στα Τέμπη, ερχόμαστε σήμερα να τιμήσουμε όλους αυτούς που όρθωσαν τα στήθη τους και το ανάστημά τους για την ελευθερία τούτης της πατρίδας, με μπροστά όνομα της υπερμάχου στρατηγού που σήμερα επίσης γιορτάζουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζουμε σήμερα την έναρξη του αγώνα για την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς και τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 202 χρόνια μετά πιστεύω ότι ζητάμε αυτό το κράτος να το προστατεύσουμε εμείς, αλλά να προστατεύει και αυτό τις ζωές των Ελλήνων πολιτών και να τους βοηθάει από την υποδούλωση, από τις σύγχρονες μορφές μάλλον υποδούλωσης, όπως είναι η οικονομική ανέχεια του κόσμου.